Λοιπόν, είμαστε εδώ παρέουλα με την Αλεξάνδρα Κατσαίτη, την οποία γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια και μου αρέσει πάρα πολύ, Αλεξάνδρα, που εξελίσσεσαι και κάνεις πολύ ωραία πράγματα. Όλοι μας. Ναι, δεν το κάνουν όλοι και μπράβο σου γιατί δεν μένεις στάσιμη. Πέρα από influencer, είσαι και style expert, κάνεις διάφορα πράγματα, υπογράφεις τη δική σου σειρά. Και είσαι και ένας άνθρωπος που ο κόσμος έχει γνωρίσει καλύτερα και μέσα από διάσημους celebrities που επιμελείσαι το styling τους, αλλά και από την τηλεοπτική σου παρουσία. Η αλήθεια είναι πως ναι, πια. Τι κάνεις, καταρχήν σου λείπει τηλεόραση φέτος, δεν σε βλέπουμε στο My Style Rocks. Όχι, δεν μου λείπει. Η αλήθεια είναι ότι ήταν πάρα πολύ έντονο το υπεσινή σεζόν, οπότε τώρα αισθάνομαι ότι μπορώ και συντονίζομαι. Ναι. Ευχαριστιέμαι που έχω λίγο χρόνο να διαχειριστώ όλα αυτά τα πράγματα που είχα αφήσει πίσω. Φαντάζομαι τα γυρίσματα ήταν πολύ απαιτητικά. Δηλαδή, για να γυρίσετε ένα επεισόδιο μια ώρα, ήσασταν πολλέ ώρε εκεί, σωστά. Ήταν απαιτητικά την άποψη ότι γινόντουσαν μαζεμένα. Ναι. Και έτσι δεν είχαμε καθόλου χρόνο εκτό ή διάλειμμα. Μάλιστα. Και σύντομα τα γυρίζαμε Παρασκευέ, Σάββατα, Κυριακή. Οπότε δεν υπήρχε κανένα off από όλο την καθημερινότητα στα Σαββατοκύριακα. Όταν είπε το ναι σε εκείνη την πρόταση, γιατί είσαι ένας άνθρωπος ψύχρεμος, ευγενής, ήσουν έτοιμοι για τέτοιες σύντριγκες, καυγάδες, υπονοούμενα, ξεκατηνιάσματα? Κοίταξε να δεις. Όχι, δεν το είχα καθόλου στο μυαλό μου. Απ' την άλλη όμως, επειδή ήταν το αντικείμενό μου 100% ότι τουλάχιστον στην περσινή χρονιά το κομμάτι του στυλ και της μόδας, δεν με επηρέασε, το άφησα έξω από μένα. Ναι. Και προσπάθησα να είμαι όσο πιο επαγγελματίας και αντικειμενική μπορούσα στην κρίση μου. Σωστό. Όχι, οι δικοί σου άνθρωποι όμως υπήρξαν άνθρωποι που σου είπαν: Ευρέ, Αλεξάνδρα, αυτό εσύ έχεις την πορεία σου, δεν σου έκανε καλό. Δηλαδή, αυτό ίσως ήταν για μια στυλίστρια που τώρα ψάχνει μια ευκαιρία να βγει στη δημοσιότητα. Κοίταξε να δεις. Όχι. Και αυτό το εισέπραξα ως πολύ μεγάλο καλό και χαίρομαι πάρα πολύ που είχα αυτή την ευκαιρία. Γιατί ο κόσμος μπόρεσε να μάθει από μένα τι σημαίνει η δουλειά μου. Ναι. Και το είδε στην πράξη, γιατί άλλο να φτιάχνεις μια εικόνα για έναν άνθρωπο της showbiz. Που πάντα βάζει και την πινελιά του και το υποστηρίζει. Και είναι, ναι, και άλλες συνθήκες. Είναι μια σκηνή, είναι ένα performance, είναι κάτι άλλο. Και τελείως διαφορετικό στην καθημερινότητα. Mm-hmm. Και λίγο πολύ και τη θεωρία πίσω από αυτό. Σωστό. Σωστό. Φέτος γιατί δεν είσαι στο πρόγραμμα? Δηλαδή πέρσι έβαλες τη δική σου σφραγίδα. Δεν σου έγινε πρόταση, δεν ήθελες? Όχι, η πρόταση δεν έγινε για φέτος. Θεωρώ ότι ήταν το concept τελείως διαφορετικό από ό,τι έχει φανεί. Οπότε δεν νομίζω ότι θα ήμουν καλή επιλογή. Τι είναι διαφορετικό κόνσεπτ? Νομίζω ότι είναι διαφορετική η προσέγγιση. Είναι λίγο πιο fun ίσως. Έχει λίγο περισσότερη δόση reality. Καλά, και πέρσι γινότανε το ξεκατηνιάσματος. Δεν ήταν και πέρσι. Δεν νομίζω κανένα ότι ήμασταν σε αυτή την. Όχι εσείς, αλλά οι παίκτριες. Και πάλι. Νομίζω, ναι, από το λίγο που έχω δει ότι τουλάχιστον τα κορίτσια που συμμετείχαν ήταν ανεπηρέαστες. Από το τι θέλει ο κόσμος και ποια, ναι, γίνεται πιο δημοφιλής. Και δηλαδή φέτος όλες θέλαν να είναι λίγο ραμόνες. Μπορεί. Ίσως είχαν εστιάσει περισσότερο στο θέμα του styling. Ενώ φέτος έχουν καταλάβει τη δυναμική και ίσως δίνουν περισσότερο βάρος στο τηλεοπτικό, ναι, από ότι στο styling. Ναι. Κοίτα, γεγονός είναι ότι όταν κάνεις μια εκπομπή θες να κάνεις νούμερα. Και αλήθεια είναι. Πέρσι λέγανε ότι πολλοί από τους καυγάδες ήταν επιτηδευμένοι από την παραγωγή. Δηλαδή ότι είδαν ότι π.χ. η Ραμόνα είναι ένα εκρηκτικό κορίτσι που μπορεί να μπει σε ένα καυγά και τις δίνανε και μια όθηση. Κοίταξε, παραπάνω. Όχι, δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Και αυτό, από όσο γνωρίζω, ήταν τελείως προσωπικό και έχει να κάνει με το χαρακτήρα του καθενός. Ναι. Κατευθυνόμενα πράγματα δεν υπήρξαν. Και αυτό μου άρεσε, να σου πω την αλήθεια, γιατί έβλεπες τον κάθε ένα για αυτό που είναι και την προσωπικότητά του. Και αυτό νομίζω ότι αγάπησε και ο κόσμος. Την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου πώς την έχεις δει? Γιατί πολλοί τη σχολίασαν αρνητικά, ειδικά στην αρχή του σοου, για τις στυλιστικές επιλογές. Και ότι πώς μπορείς όταν κάνεις μια τέτοια εκπομπή να μην είσαι στην πένα και να μην είσαι fashion icon. Κοίταξε να δεις. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται ένας παρουσιαστής να είναι fashion icon για να παρουσιάσει μια εκπομπή. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που έχεις μια προσωπικότητα, αυτό θα υποστηρίξεις. Ναι. Οπότε. Και εκείνη όμως σε μια δήλωσή της είπε ότι και εμένα δεν μου άρεσε το styling στην αρχή και ήταν σαν να υπονόησε ότι η παραγωγή του παιχνιδιού της είχε διαλέξει ένα στυλίστα που δεν είχε βρει ακριβώς αυτό που της ταιριάζει. Εσένα, αν σου επέλεγαν ένα στυλίστα, τον δεχόσουν, αν δεν σου έκανε?
Όχι, και θεωρώ και το είχα πει και τότε ότι αν μας φέρουν κάτι να βάλουμε, αν δεν μας ταιριάζει και το δούμε στον καθρέφτη, θα το πούμε. Δεν είμαστε μοντέλα που πάμε σε πασαρέλα. Κάνει τις επιλογές του με βάση το πώς νιώθει, την ψυχολογική του κατάσταση, το σώμα του, όλα. Ναι. Άρα δεν σημαίνει ότι θα είμαστε πάντα σωστοί. Άνθρωποι είμαστε, μα κάνουμε και ένα λάθος. Έτσι. Αλλά πιστεύω ότι το νούμερο ένα είναι το ποιος είσαι και η προσωπικότητά σου. Έτσι. Πολλά στοιχεία reality έχουμε φέτος και στο Next Top Model. Έχεις παρακολουθήσει καθόλου? Έχω κάπως πάρει μία μυρωδιά, αλλά δυστυχώς είμαι σώσεις που δεν βλέπουν πολύ τηλεόραση. Ναι, νομίζω ότι η χρονιά φέτος έχει αρκετό αντικείμενο σε αυτή την κατεύθυνση. Γενικώς το βασικό που σχολιάστηκε για το Next Top Model και νομίζω ότι έτσι πρωτοδόθηκε δημοσιότητα ήταν οι παρατηρήσεις της Κριτικής Επιτροπής στο πρώτο ξεσκαρτάρισμα που έγινε για τις πλαστικές επεμβάσεις. Ότι δηλαδή δεν μπορεί ένα κορίτσι που διεκδικεί μια θέση στο modeling να έχει πειράξει έντονα τον εαυτό της και αυτό να φαίνεται. Συμφωνείς με αυτή την άποψη? Γιατί είσαι στο χώρο της μόδας? Κοίτα, μου αρέσει να υπάρχει φυσικότητα. Θεωρώ όμως πως η επιστήμη εξελίσσεται, προχωράει και πολλές φορές βοηθάει εκεί που χρειάζεται. Θεωρώ όμως πως όλα πρέπει να έχουν μέτρο. Ναι. Δηλαδή, ειδικότερα στα νέα κορίτσια που δεν έχουν ανάγκη. Γιατί έχουν τη φρεσκάδα, γιατί δεν έχουν ανάγκη να κάνουν παρεμβάσεις. Ό,τι συμβαίνει πρέπει να συμβαίνει με πάρα πολύ διακριτικό τρόπο. Ναι. Να είσαι στο όριο του να λες τώρα, το έχει φτιάξει ή απλά ήταν τόσο τυχερή? Να φαίνεται φυσικό. Και ήταν γενναιόδωρος ο Θεός μαζί της. Ναι, να φαίνεται φυσικό. Και αυτό είναι κάτι που δεν νομίζω πως θα δημιουργήσει πρόβλημα. Όμως οι υπερβολές πάντα, κατά τη γνώμη μου, έχεις δεν δίκιο. Βοηθούν. Θα συμφωνήσω μαζί σου, είμαι ακριβώς στην άποψή σου, συμφωνώ 100%.